είμαστε λοιπόν. Ήρθε η ώρα για το απολαυστικό δίωρο Survivor. Η Ευρυδίκη. Εντάξει, η Ευρυδίκη. Σαν άλλη Μπάρμπι σήμερα. Ναι, όχι άλλη Μπάρμπι, δεν είναι ακριβώ έτσι η Μπάρμπι. Καταπληκτική Κωνσταντίνε σήμερα. Βέβαια, βέβαια, εξαιρετική. 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 Δεν έχει να πει τίποτα παραπάνω πάνω σε αυτό. Τι άλλο να πει, τα πει εσύ όλα. Δεν έχω να πω τίποτα. Άλλο να τα λέω. Κάτσε και εσύ κάτι τέτοιο, Κωνσταντίνο. Πε βρε Κωνσταντίνε μου κάτι κι εσύ. Είπα, είναι εξαιρετική. Τι άλλο θέλει να σου πω. Εξαιρετική, πραγματικά εξαιρετική. Όπω εξαιρετικά είναι όλα αυτά που θα πούμε και σήμερα, διότι χθε είδαμε ένα πολύ δυνατό επεισόδιο στο οποίο οι μαχητές μπήκαν για πρώτη φορά στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Ψήφισαν λοιπόν τρεις συμπαίκτες τους προς αποχώρηση. Ήταν η Ροδάνθη, ήταν η Αγγελική, η Κοκαλίτσα και ο Νίκος ο Θωμάς. Έχουμε να πούμε πολλά σε σχέση με αυτό. Έχουμε να δούμε το αποκλειστικό υλικό σε πρώτη μετάδοση από το απόψινό επεισόδιο, που επίσης είναι πολύ χορταστικό. Θα δούμε ποιος ή ποια υποψήφια ή υποψήφιος λέει ότι η ομάδα των μαχητών δεν είναι ιδιαίτερος δεμένη. Θα δούμε την πολύ μεγάλη αγωνία των υποψηφίων σε σχέση με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του κοινού πια. Θα δούμε τον αγώνα αυτό του επάθλου που από ό,τι καταλάβουμε από το τρέιλερ, το έπαθλο πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι αντιδράσεις των παικτών ήταν συγκλονιστικές. Πρέπει να είναι κάτι που το θέλουν πάρα πολύ και οι δύο ομάδες. Και φυσικά, απόψε το βράδυ θα δούμε και ποιος από αυτούς τους τρεις θα αναγκαστεί να φύγει από τον Άγιο Δομήνικο και να έρθει την άλλη εβδομάδα κούτσα-κούτσα, κατά εδώ, για να τον βάλουμε εκεί να κάτσει και να τα μάθουμε όλα. Όλα αυτά θα γίνουν σήμερα, σε αυτό το διωράκι. Θα ξεκινήσω με βίντεο με την Αγγελική την Κοκαλίτσα, η οποία έχει τα θέματά της και όσο περνάει ο καιρός, όλο και πιο πολύ τα επικοινωνεί. Και όχι μόνο στον Θοδωρή, που είναι ο άνθρωπος που εμπιστεύεται, αλλά και στους συμπαίκτες της. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο και θα το σχολιάσουμε μετά. Κορίτσια, σηκωθείτε, πάρτε ένα πιάτο. Ναι, παιδιά, σε αγώνα πάμε. Γιατί δεν βάλατε λίγο παραπάνω. Λίγο κράτη, αν σας είναι... Είναι άλλα δύο πιάτα. Ναι, λίγο κράτη μόνο. Ναι, άλλα δύο πιάτα, παιδιά. Φέρετε τα πιάτα σας. Το δικό μου και το δικό σου. Η ποσότητα είναι ένα κομμάτι που με απασχολεί και εμένα. Ενώ έχουμε κερδίσει το έπαθλο, ίσως ο λόγος που βάζουμε κάποια δόση είναι για να μας φτάσει για την επόμενη εβδομάδα. Δεν είναι ότι το κάνουν επίτηδες κάποια παιδιά. Απλώς εγώ σκέφτηκα το ότι κερδίσαμε το έπαθλο, θα φάμε, θα χορτάσουμε. Αλλά τελικά δεν είναι έτσι. Ναι. Γιατί δεν λέγω παραπάνω. Τέλειψε. Ποιος κάνει το κομμάτι. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι σίγουρα όλη η ομάδα κάτι ήθελε να πει εκείνη την ώρα, στην ώρα του φαγητού, αλλά δεν καταλάβαινα τι. Ο κάθε ένας έχει κάτι διαφορετικό στο μυαλό του, δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του. Όταν τα πούνε όπως είναι, τότε θα μπορώ και εγώ να απαντήσω και όλη η ομάδα βέβαια για να κάνουμε μια συζήτηση. Βάλαμε πόσο? 2 κουπές. Ναι. Και παραπάνω. Βάλαμε σε 13, δεν μπορεί να βγει πολύ μεγάλη ποσότητα. Για να βγει πολύ μεγάλη ποσότητα, θα πρέπει να φάμε 3 ημερών το φαγητό. Για να το νιώσεις, καταλαβαίνεις. Αν πάμε μπορείς εσύ με αυτό τώρα να πας να... Τις πράλες πηγαίνουμε χωρίς αυτό. Το πάρω, θα πάρω μία φωτανιά. Εφόσον κερδίσαμε το φλάσμα, βάλουμε λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου, για αγώνα πάμε. Πάντα η Αγγελική όταν μοιράζει, βάζει μεγάλες ποσότητες στα πρώτα πιάτα και μετά, επειδή βλέπει ότι δεν φτάνει, αρχίζουμε και παίρνουμε από τους πρώτους και το μοιράζουμε στους υπόλοιπους. Κάποια παιδιά, επειδή πεινάνε πολύ, έχουν στο μυαλό τους ότι θα φάνε ένα τεράστιο μπολ με φαγητό. Αλλά αν το κάνουμε αυτό, επί 13 πιάτα δεν θα έχουμε προμήθειες ούτε για αύριο. Οπότε επιλέγουμε να έχουμε μικρές ποσότητες, αλλά να έχουμε για κάθε μέρα. Πολλές μέρες. Ακόμα. Όσο περνάει ο καιρός, πεινάμε και περισσότερο. Καλύτερα. Να μην σας πάρω παραπάνω. Έλα. Πάρε από εδώ, δώσε στον άνθρωπο να φάει. Να μην σας πάρω παραπάνω, γι' αυτό το κάνω. Βάλε, βάλε. Ποιος έχει? Εγώ έχω. Ένα μισό από καθένα σας. Ποιο πιάτο είναι αυτό? Για ποια είναι το πιάτο αυτό? Ξέρω, για μένα, παιδί, πάρε κι άλλο, πάρε. Μισό, γιατί πέρα. Πάρε κι άλλο. Δεν θα σωθούμε. Δεν θα σωθούμε. Εντάξει, παιδιά, για ποιον είναι αυτό? Εντάξει, για μένα, φτάνει.